Σήμερα 17 Φλεβάρι 2019. Η ώρα είναι 10 και βρισκόμαστε στο χωριό Πόρος. Εδώ μας άφησε το αυτοκίνητο. Από εδώ θα περπατήσουμε μία ώρα περίπου μέχρι την τοποθεσία Καρούλη. Είμαστε αρκετά άτομα. Αυτά είναι δικά σου. Ευχαριστώ. Σε μένα, στο Στάφη, στον Γιώργο, στον Χρήστο, στον Άρη. Στον Γρηγόρη. Μην απευθύνεσαι στον Άρη. Αν δείτε κάποιον που δεν τον βλέπει. Ο Γρηγόρης. Αυτά ήθελα να πω. Θα κάνουμε μια κυκλική διαδρομή. Είναι εύκολη, είναι βατή, είναι αρκετά όμορφη. Και ελπίζω να περάσουμε καλά. Ποιος θα είναι ο Σκούπα? Θα είναι ο Γρηγόρης. Εύινος ποταμός που πηγάζει από τα δυτικά Βαρδούσια. Περπατήσαμε επί του δρόμου μια ώρα περίπου. Επάνω στην άσφαλτο και ήταν κουραστικό αυτό. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί για ένα μνημόσυνο. Ήσανε πολλά τα άτομα. Σε αυτό το σπιτάκι δεξιά είναι καφενείο και παντοπολείο. Η αυθονία έλεγε.
Αυτός είναι ο Εύβοινος ποταμός που πηγάζει από τα δυτικά Βαρδούσια και αυτή είναι η πυρχήληση από την τεχνητή λίμνη του Αγίου Δημητρίου. Αυτά είναι η πυρχήληση. Ένας τώρα. Έλα. Λοιπόν, έλα. Φύγε, Χρήστο, ένα θα σε μετράω. Ωραία, πάμε έτσι. Ένας, δύο, τρεις. Τέσσερις. Είμαστε 53-54 άτομα. Είμαστε κοντά στο γεφύρι της Σταρτοτίβας. Μεσαιωνικό γεφύρι. Συγγνώμη,
Ο Σεφουνάκης. Μπράβο, κύριε Σεφουνάκη. Από το μεσαιωνικό πέτρινο γεφύρι της Σαρτοτίβας του ποταμού Εύβοινου. Γιατί γυρίζετε πίσω? Ας βάλουμε μια φωτογραφία εδώ. Ακούγομαι? Ναι. Ακούγεσαι? Όλοι μαζί. Πέτρινο γεφύρι της Σαρτοτίβας. Η ώρα είναι 1:30 και βρισκόμαστε στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. 360 υψόμετρο. Πού είμαι περπατής παρέα, κάπου είμαι στα ξάρια. Όχι, είμαι πάει... Πρέπει να στο με τους πατρινούς, τελευταία μέρα που κάνανε πέρσι, την τελευταία μέρα καλοκαιριού. Στο... το κιντάβρο, ναι. Και λέγαμε ένα λίγο πελιάτι. Αυτή είναι μια άλλη κρεμαστή γέφυρα του παραπόταμου Κότσαλου. Αυτή είναι μικρή κρεμαστή γέφυρα του παραπόταμου Κότσαλου. Thank you.